Πάνω από 200.000 έφτασαν οι δόσεις εμβολίου που έχουν χορηγηθεί στην Κρήτη, με τις εμβολιαστικές γραμμές πέραν του αρχικού σχεδιασμού να αυξάνονται λόγω και του ενδιαφέροντος που υπάρχει για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19. Όπως δήλωσε η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, η διαδικασία προχωράει με γρήγορα βήματα, ενώ εν ώψη της έναρξης του τουρισμού το νησί θα έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος εμβολιασμών που θα χτίσει ένα δυνατό τείχος ανοσίας. Ο εμβολιασμός στην υγειονομική μας περιφέρεια προχωρά τάχιστα. Και από τις 72 εμβολιαστικές γραμμές που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, έχουμε αναπτύξει 84. Και μάλιστα γραμμές οι οποίες πλέον περιλαμβάνουν και το μονοδοσικό εμβόλιο. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που γίνεται το εμβόλιο της μίας δόσης, δεν χρειάζεται στο μονοδοσικό να έχουμε δεύτερη, άρα μιλάμε για εμβολιασμένο πλέον πληθυσμό. Κάτι που θα φτάσει πολύ πιο γρήγορα στο να επιτύχουμε την ανοσία στην Κρήτη. Έχουμε τη δυνατότητα να εμβολιάσουμε περίπου 240.000 με 250.000 πληθυσμό το μήνα και έχουν εμβολιαστεί πάνω από 200.000. Από τις ηλικιακές ομάδες που δείχνουν δυναμικά το παρόν στη διαδικασία του εμβολιασμού στην Κρήτη είναι οι νέοι. Γεγονός που εξήγησε η διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας ότι στηρίζεται στην επιθυμία και πάλι οι ζωές να επανέλθουν σε μια κανονικότητα που ο κανόνας δεν θα είναι ο φόβος της πανδημίας και της απώλειας ανθρώπινων ζώων. Άρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο στόχος μας που είναι να μπορέσουμε να υποδεχθούμε τη νέα τουριστική περίοδο με ένα μεγάλο ποσοστό ανοσίας στο νησί και εμβολιασμού είναι κάτι το οποίο επιτυγχάνεται μέρα με τη μέρα. Αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο στους νέους, διότι εμπιστεύονται το εμβόλιο για το οποίο έχει γίνει πολλής λόγος και μιλώ για το AstraZeneca, όπου πραγματικά με συγκινητικό τρόπο προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα, εμπιστεύονται τους υγειονομικούς, λύνουν προβληματισμούς, απορίες, αντιμετωπίζεται το άγχος που πιθανά έχουν και ότι είναι ανθρώπινο από τη στιγμή που έχει γίνει τόσος λόγος για το συγκεκριμένο εμβόλιο, εμπιστεύονται τους υγειονομικούς, εμβολιάζονται και πραγματικά εκφράζουν τις ευχαριστίες τους και είναι οι άνθρωποι που δίνουν το μήνυμα και πραγματικά θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, η κυρία Μπορμπουδάκη εξήγησε ότι ήδη κλείνονται ραντεβού για το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson, ενώ σε σύντομο χρόνο θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τη διάθεση όλων των εμβολίων στην ηλικιακή ομάδα 40-44, αλλά και η διανομή των εμβολίων της Moderna. Είμαστε εν αναμονή και του εμβολίου της Moderna, εφόσον κρίνει το συντονιστικό κέντρο ότι βάσει της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορούμε να το παραλάβουμε και στην Κρήτη. Διαφορετικά, εάν δεν έρθει το συγκεκριμένο εμβόλιο, έχουν ήδη δεσμευθεί αρκετές ποσότητες και με Pfizer και με τα άλλα εμβόλια. Οπότε περιμένουμε και εμείς σχετικές οδηγίες. Εμείς είμαστε έτοιμοι, οποιοδήποτε εμβόλιο έρθει, να διενεργήσουμε με απόλυτη ασφάλεια τον εμβολιασμό και μετάχυστο ρυθμό και πραγματικά αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και την αγάπη και τη στήριξή μας υγειονομική τόσο στα νοσοκομεία, αλλά θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια που είναι οι άνθρωποι που πραγματικά έχουν δείξει μέσα στην πανδημία την αξία της πρωτοβάθμιας στην Κρήτη και στη χώρα.